Περισσότερα για το συνέδριο θα μας πει ο ομότιμος καθηγητής πνευμονολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και ομιλητής του συνεδρίου, κύριος Ιωάννης Κιουμής, ο οποίος μου κάνει την τιμή και είναι στην απογευματινή μας παρέα εδώ στο Real FM. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλησπέρα λοιπόν σε εσάς και στους ακροατές σας. Και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, έρχεται η στιγμή που πρέπει να δούμε τι γίνεται. Τελικά, καθώς ξέρουμε όλοι ότι η νόσος COVID-19 ήταν αυτή που έπλητε κατά βάση το αναπνευστικό σύστημα. Εγώ θα ξεκινήσω από τον σκοπό του συνεδρίου. Ποιος είναι, σε ποια ζητήματα περιστρέφονται οι ομιλίες και ανακοινώσεις των επιστημόνων που θα πάρουν μέρος, κύριε Κιουμή? Όπως σωστά ανακοινώσατε, είναι ένα συνέδριο που αναφέρεται κυρίως στις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, χωρίς να περιορίζεται βέβαια στην πανδημία του COVID. Και αυτό που μας υποχρεώνει να κάνουμε τέτοιου είδους διοργανώσεις, και μιλάω για την καθηγήτρια διευθύντρια της κλινικής, την κυρία Παπακώστα, και την αναπληρώτρια καθηγήτρια, την κυρία Μανίκα, που είναι η ψυχή αυτής της διοργάνωσης. Το πρόβλημά μας λοιπόν στην ιατρική είναι, ξέρετε, ότι εξελίσσεται με έναν ηλιγκιώδη ρυθμό. Τόσο η τεχνολογία ιατρική, που αναφέρεται στην ανακάλυψη φαρμάκων, όσο και τεχνολογικού εξοπλισμού, όσο και οι γνώσεις από την έρευνα που διεξάγεται σε όλο τον κόσμο, υποχρεώνουν τους γιατρούς να είναι σε μια αδιάκοπη αναζήτηση νέων γνώσεων. Γιατί θα σας φανεί περίεργο αυτό που θα σας πω, αλλά το περιεχόμενο της ιατρικής αλλάζει 3 έως 4 φορές τον χρόνο ολοκληρωτικά. Αυτό είναι κάτι που, αν το σκεφτείτε, είναι τρομακτικό. Απέναντι λοιπόν σε αυτόν τον καταιγισμό καινούριων γνώσεων, οι γιατροί τι έχουν να κάνουν? Να κάνουν μια προσπάθεια συγκεκριμένη να ομαδοποιήσουν τη γνώση και να την παρουσιάσουν αυτή τη γνώση άτομα από τους ίδιους τους γιατρούς στους γιατρούς, έτσι ώστε να μπορέσουν τελικά αυτόν τον καταιγισμό των γνώσεων να τον κωδικοποιήσουν και να τον προσφέρουν σε έναν απλούστερο τρόπο στους συναδέλφους, για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τις εξελίξεις. Άρα λοιπόν αυτές οι διοργανώσεις που βλέπετε να γίνονται συχνά πυκνά σε όλες τις ειδικότητες δεν έχουν παρά έναν και μόνο σκοπό: να κάνουν όλους τους γιατρούς, όλους μας δηλαδή, να είμαστε ενημερωμένοι πάνω στις τρέχουσες ιατρικές εξελίξεις, γιατί αυτό απαιτούν οι άρρωστοί μας. Ακριβώς όπως το περιγράφετε, και ξέρετε και εμείς είμαστε πολύ συγκινημένοι όταν στη Θεσσαλονίκη μας υπάρχουν γιατροί, συνάδελφοί σας, οι οποίοι επιδιώκουν την διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση, θέλοντας να προσφέρουν στους ασθενείς τις καλύτερες δυνατές θεραπείες, τις πιο σύγχρονες, αλλά και οι ίδιοι να είναι ως το δυνατόν περισσότερο καταρτισμένοι. Τώρα, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, κύριε καθηγητά, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια λόγω και της πανδημίας. Τι είναι αυτό που εσείς δεν θα ξεχάσετε από αυτή τη δύσκολη περίοδο του κορονοϊού? Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, ξέρετε, από αυτή τη δύσκολη περίοδο που δεν τη διαβήκαμε ακόμα ολοκληρωτικά, όπως ξέρετε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι μάλλον τα μεγάλα κύματα έχουν ήδη περάσει και βρισκόμαστε στα απόνερα. Από αυτήν την εμπειρία, που είναι μοναδική στη ζωή ενός γιατρού, και μάλιστα δεν ξέρω αν θα έπρεπε να σας πω ότι θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, άτυχο που έζησα αυτήν την εμπειρία μέσα σε αυτά τα χρόνια που είμαι γιατρός. Υπήρξαν στιγμές λοιπόν μοναδικές, που είχαν να κάνουν και με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι άρρωστοι και οι ανθρώπινες τραγωδίες και τα προβλήματα που είδαμε μπροστά μας να εξελίσσονται, και οι χαρές από τις νίκες που είχαμε απέναντι στην αρρώστια σε αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι αδύνατο να σας τα απαριθμίσω αυτά τα πράγματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα ήθελε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Απλώς δεχτείτε ότι ήταν ένας καταιγισμός επίσης γεγονότων που μας πλημμύρισαν, μας γέμισαν με καινούργιες γνώσεις, με καινούργιες παραστάσεις, με καινούργιες εμπειρίες που θα μας είναι χρήσιμες και στον χρονικό διάστημα που θα ακολουθήσει την πανδημία. Δεν θα χαθούμε την πανδημία. Είναι ένα απόκτημα που θα ακολουθήσει όλους τους γιατρούς στα επόμενα βήματα της καριέρας τους. Κύριε Κιουμή, πόσο σας προβληματίζει η επανάκαμψη της νόσου COVID-19 με ένα πιο μολυσματικό στέλεχος που θα μπορεί να παρακάμπτει τα εμβόλια που έχουμε στη διάθεσή μας? Σήμερα, για παράδειγμα, ακούσαμε για ένα νέο ιό, τον Κώστα 2, που εντοπίστηκε σε νυχτερίδες και φέρεται ικανός να μπορεί να μολύνει τους ανθρώπους και να είναι ανθεκτικό στα υπάρχοντα εμβόλια. Προσέξτε, οι κορονοϊοί, όπως ξέρετε, στα τελευταία χρόνια, και μιλάω από την είσοδο στον 20ο αιώνα και μετά, έχουν δημιουργήσει ανεπάλληλα προβλήματα, με μεγαλύτερο φυσικά αυτό που περνάμε ακόμα και τώρα. Αλλά μην ξεχνάμε το SARS, το MERS, αν θυμάστε τα κωδικά ονόματα αυτών των επιδημιών,
που άφησαν πίσω τους αρκετούς νεκρούς. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τέτοια που θα αντιμετωπίσουμε μελλοντικά και άλλες προκλήσεις αυτού του είδους και δεν ξέρουμε πραγματικά να κάνουμε μία πρόβλεψη. Κανείς δεν ξέρει στον κόσμο να σας πει ότι αυτό θα είναι το τελευταίο ή αυτό θα είναι απλώς το πρώτο από μία σειρά. Η δική μου η προσωπική άποψη, αν σας ενδιαφέρει, είναι ότι θα μάθουμε να ζούμε με τέτοια γεγονότα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που οδηγούν την ανθρωπότητα να δοκιμάζεται από τέτοιου είδους. Σας έχασα, κύριε καθηγητά. Έπεσε η γραμμή, θα προσπαθήσουμε να ξανακαλέσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Κιουμή. Και κόπηκε πάνω στο καλό, ότι θα πρέπει να μάθουμε ότι θα συνεχίσουμε να ζούμε με αυτόν τον ιό, με αυτούς τους τρόπους. Και βέβαια η ερώτηση που ετοιμάζομαι να κάνω στον κύριο καθηγητή, μόλις ξανασυνδεθεί, είναι ότι δεν είναι μόνο ότι θα μείνει ο ιός, που μας το λέγανε από την αρχή. Κορυφαίοι καθηγητές που φιλοξενήθηκαν και στην εκπομπή μας είχαν πει από την αρχή ότι υπάρχουν μεταλλάξεις. Θυμάμαι τον κύριο Τσαφτάρη ότι δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό από την αρχή. Και αν μεταξύ αυτών είναι ότι οι επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων που νόσησαν. Κύριε καθηγητά, με ακούτε? Τώρα σας ακούω, κύριε Σαμολά. Ναι. Είχαμε μία διακοπή, γιατί η τεχνολογία μπορεί να είναι ισχυρή, αλλά όχι ανίκητη. Σωστά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Και έλεγα ότι σταμάτησε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, γιατί μας λέγατε ότι πρέπει να μάθουμε ότι θα συνεχίσουμε να ζούμε με τον ιό, όπως και με προηγούμενους ιούς, αλλά ειδικά. Όχι με τον ιό τον συγκεκριμένο, κατά πάσα πιθανότητα, αλλά με τις εξελίξεις του, αλλά και με καινούργια στελέχη του κορονοϊού, και ελπίζω να είναι μόνο των κορονοϊών και όχι και άλλων ιών από τις χιλιάδες που υπάρχουν στον πλανήτη μας, που όντως δυνητικά αποτελούν απειλές για το μέλλον. Όσο όμως η ανθρωπότητα εξελίσσεται προς τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις, μιλάω για την αστικοποίηση, μιλάω για την ανάμειξη του πληθυσμού με την άγρια ζωή στα δάση και ούτω καθεξής, θα σας αναφέρω μονάχα έτσι ενδεικτικά ορισμένους λόγους, όπου δυστυχώς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλαξαν τα στοιχεία, άλλαξαν τα δεδομένα στη ζωή μας και ότι τέτοιου είδους γεγονότα θα πρέπει να μάθουμε να τα αντιμετωπίζουμε σχεδόν σαν να είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ακόμα και μια επιστημιστική κρίση στην Αφρική μπορεί να είναι κομμάτι αυτού που μας περιγράφεται, ότι δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε μπροστά μας, τι άλλοι ιοί μπορεί να εμφανιστούν. Ναι. Σωστά, γιατί ξέρετε ότι η Αφρική έχει επίσης ένα περιβάλλον στο οποίο κυκλοφορούν κάποιοι ιοί που δεν προσβάλλουν άλλες περιοχές του πλανήτη. Μια επιστημιστική κρίση, όπως είπατε, θα οδηγήσει σε μια βίαιη μετακίνηση πληθυσμών και αυτό σημαίνει και μια βίαιη μετακίνηση ενδεχομένως ορισμένων παθογόνων αιτίων, όπως είναι η ιοί. Ναι. Βέβαια, εγώ αναρωτιέμαι αν θα μας απασχολήσει κι άλλο και για ακόμη έναν λόγο, κύριε καθηγητά, ο κορονοϊός και οι μεταλλάξεις του και η COVID-19, ότι οι επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων που νόσησαν φαίνεται ότι είναι μακροπρόθεσμες. Ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι ξεμπερδέψαμε ούτως ή άλλως. Και αναρωτιέμαι, αυτό είναι αλήθεια, τι πρέπει να προσέξουν και ποιες είναι οι βλάβες που προκαλεί η νόσος στα πνευμόνια. Μπορεί αυτές να είναι μη αναστρέψιμες και να απαιτείται φαρμακευτική αγωγή για πολλούς μήνες ακόμη και μετά την ίαση? Δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ ξεκάθαρη γνώση για το ποιες είναι οι βλάβες που μπορεί να ακολουθήσουν τη λίμωξη από τον ιό και για πόσο χρονικό διάστημα θα μας ακολουθήσουν και ενδεχομένως εάν θα υπάρξουν και μόνιμες επιπτώσεις στην υγεία μας. Είναι πράγματα που βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα γεγονότα με τον κορονοϊό και την πανδημία εξελίσσονται ακόμη. Δεν είχαμε μπροστά μας τον χρονικό ορίζοντα για να μπορούμε να αποτιμήσουμε πλήρως την κατάσταση και αυτό θα γίνει μόνο όταν σταματήσει η πανδημία. Άρα μέχρι εκείνη τη στιγμή θα έχουμε μπροστά μας μια εξελισσόμενη κατάσταση. Εκείνο που ξέρουμε όμως με βεβαιότητα είναι ότι η λίμωξη από τον κορονοϊό δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται, τουλάχιστον σε αυτούς οι οποίοι προσβάλλονται και δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας. Φαίνεται πως υπάρχουν συνέπειες που τους ακολουθούν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, όχι όλους, ένα ποσοστό από αυτούς που θα αρρωστήσουν, και αυτό το πρόβλημα λοιπόν των συνεπειών της υγείας που ακολουθούν τον κορονοϊό δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια είναι η χρονική του διάρκεια και αν έχει μόνιμες συνέπειες ή είναι απλώς και μόνο ένα ακόμα βασανιστήριο που μας προκαλεί ο ιός. Αυτά θα τα πούμε σε ένα βάθος χρόνο, όπως σας είπα, όταν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα να γίνει μια τελειωτική ανάλυση. Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι αν θέλουμε να αποφύγουμε αυτές τις συνέπειες,
Η αυτονόητη απάντηση είναι να αποφύγουμε τη λίμωξη. Και αν θέλουμε να αποφύγουμε τη λίμωξη, πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα προφύλαξης όπως και όταν μας προτείνονται και να προχωράμε φυσικά στον εμβολιασμό επίσης όπως μας προτείνεται. Mm-hmm. Μάσκα δηλαδή, τώρα που θα αρχίσει σιγά σιγά ο καιρός να χαλάει, να κλεινόμαστε σε κλειστούς χώρους, μάσκα πρέπει δεν να φοράμε. Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε, που θα σας πω να φοράμε παντού μάσκες. Όχι παντού, και τέτοια όχι παντού, αλλά στο αν σας έραν θα μπεις σε ένα κλειστό χώρο. Είναι πολύ πιθανό, αλλά ακούστε με λιγάκι. Το θέμα δεν είναι να φοράμε απλώς και μόνο μάσκες. Θυμηθείτε στην αρχή της πανδημίας πώς υπήρχαν οι οδηγίες για το πώς βάζουμε, πώς βγάζουμε μια μάσκα, πώς την αποθηκεύουμε, πώς την πετάμε και ούτω καθεξής. Είμαι σίγουρος ότι από τη δική σας εμπειρία που αντλείται από την καθημερινότητά σας θα γνωρίζετε ότι οι πάντες, και δεν εξαρτώνται τον εαυτό μου, έχουμε αρχίσει να παραβιάζουμε αυτούς τους κανόνες. Βέβαια. Άρα η μάσκα έχει καταντήσει σχεδόν ένα αξεσουάρ του ντυσίματός μας. Αυτό δεν είναι η προφύλαξη. Παρά το γεγονός ότι ακόμα και έτσι η μάσκα μας δίνει κάποιο βαθμό προστασία, εντούτοις δεν είναι ο τρόπος ο σωστός. Άρα λοιπόν το να πούμε απλά και μόνο φοράστε μάσκες παντού δεν βοηθάμε ιδιαίτερα. Πρέπει να πούμε σε έναν κόσμο που έχει κουραστεί από αυτή τη διαδικασία, που είναι πλέον μακροχρόνια, έχει περάσει τα 2 χρόνια, πηγαίνει για τον 3ο χρόνο, πότε θα πρέπει να φορέσει μάσκες, σε ποιες περιπτώσεις και πού θα πρέπει να αισθανθεί ελεύθερος να μην φοράει τη μάσκα. Δεν θα πρέπει να του πούμε μονάχα πού την φοράει, αλλά και πού ενδεχομένως δεν χρειάζεται να τη φοράει. Ναι. Έχετε πολύ δίκιο, κύριε καθηγητά. Τι ωραία που τα λέτε. Πόσο χαίρομαι που έχω αυτή την ευκαιρία για μια δημόσια συζήτηση μαζί σας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, με ασθένειες που ταλαιπώρησαν την ανθρωπότητα στο παρελθόν, όπως η φυματίωση, έχουμε ξεμπερδέψει? Όχι, δυστυχώς. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει. Τα κρούσματα της φυματίωσης στον κόσμο είναι σαφώς λιγότερα από ό,τι στο παρελθόν. Οι θάνατοι από τη φυματίωση είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Όμως υπάρχει ένας αναδυόμενος κίνδυνος και αυτό είναι μια λαμπρή ευκαιρία που μου δίνεται να τον αναδείξω κι εγώ και να τον υπογραμμίσω. Η φυματίωση σιγά σιγά αρχίζει και αποκτά μια αξιοσημείωτη αντοχή στα αντιφυματικά φάρμακα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Εάν δεν το λάβουμε σοβαρά υπόψη και αναφέρουμε σε εμάς τους γιατρούς που βάζουμε τις θεραπείες, γιατί να ξέρετε ότι η αντοχή στη φυματίωση είναι ιατρογενές φαινόμενο, το υπογραμμίζω αυτό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αν δεν προσέξουμε καλά τι κάνουμε, υπάρχει ο φόβος να γυρίσουμε κάποια στιγμή στην πρώτον αντιβιωτικό περίοδο της φυματίωσης. Δεν είμαστε εκεί, δεν είναι ο κίνδυνος αυτού του μεγέθους όπως ήταν πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά αν θέλουμε να προχωρήσουμε με αποφασιστικά βήματα και ή δυνατόν να ξεριζώσουμε τη φυματίωση από τον πλανήτη, όπως ήταν και ο στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ξέρετε, τότε θα πρέπει να μάθουμε να κάνουμε εμείς οι γιατροί πολύ καλά τη δουλειά μας και οι άρρωστοι θα πρέπει να αποτείνονται σε εκείνους τους γιατρούς που έχουν εξειδικευτεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως είναι η φυματίωση. Ναι. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, το συνέδριο θα είναι κλειστό μόνο για τους επιστήμονες, καταλαβαίνω. Σωστά, μόνο για συναδέλφους σας. Δεν θα μ' άρεσε, ξέρετε, να πω την λέξη κλειστό, γιατί δεν είμαστε ιερατείο για να κλεινόμαστε σε κάποιο χώρο μέσα και να συνεδριάζουμε μυστικά. Απλά έχουμε την δική μας επιστημονική γλώσσα, την ιατρική γλώσσα, που δεν είναι καταληπτή από τους ανθρώπους, τους κοινούς, που δεν έχουν τις ιατρικές γνώσεις. Είναι καταληπτή μονάχα από αυτούς που ασχολούνται με την ιατρική. Άρα το να βρεθεί κάποιος εκεί δεν είναι ότι θα μας ενοχλήσει με τον οποιοδήποτε τρόπο, ότι θα μάθει τα μυστικά. Αλλά δεν θα μπορέσει να κατανοήσει. Δεν θα μπορέσει να κερδίσει πολλά πράγματα και θα δει να μιλάμε μία γλώσσα που δεν θα του είναι κατανοητή. Ναι, και μπορεί και να παρερμηνεύσει πράγματα και μετά να αρχίσει να λέει άλλα από αυτά που ισχύουν. Κλείνοντας, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Κλείνοντας, ποιες είναι οι πιο συχνές λοιμώξεις του αναπνευστικού και πόσο δύσκολη είναι η διαχείρισή τους? Οι πιο συχνές λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι αυτές που φαντάζεστε. Είναι οι ογενείς λοιμώξεις, οι οποίες μας βρίσκουν κυρίως στην περίοδο του φθινοπόρου, του χειμώνα και σε ένα μεγάλο μέρος της άνοιξης. Είναι δηλαδή αυτές που έχουν ένα εποχικό χαρακτήρα. Οι περισσότερες από αυτές τις λοιμώξεις, εξαιρώ την γρίπη, προσέξτε σε αυτό το πράγμα. Ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω και για ναι, αντιγρυπτικά εμβόλια. Θα σας απαντήσω εμβόλια, αν με ρωτήσετε. Η γρίπη δεν είναι μια τόσο καλοήθης νόσος. Αλλά όλες οι υπόλοιπες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού κυρίως είναι λοιμώξεις οι οποίες έχουν μια ήπια πορεία, είναι αυτοϊόμενες, αλλά είναι πάρα πολύ συχνές και πολύ συχνά βασανιστικές για τους ασθενείς. Άρα λοιπόν αυτές είναι οι πιο συχνές λοιμώξεις. Η γρίπη έχει τη δική της εποχική κυρίως εμφάνιση, δηλαδή είναι πιο εμφανής στους
στις χρονικές περιόδους που σας ανέφερα προηγουμένως, αλλά πρέπει να την προσέξουμε πολύ, γιατί η γρίπη δεν είναι κρυολόγημα. Η γρίπη μπορεί να είναι δυνητικά θανατηφόρα για ορισμένους ασθενείς, κυρίως αυτούς που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας ή που είναι μεγάλοι στην ηλικία. Άρα λοιπόν και εδώ το εμβόλιο είναι αυτό που θα βοηθήσει να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτού του τύπου. Κύριε καθηγητά, κύριε Κιουμή, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία. Καλό απόγευμα και σε εσάς.